Αυτός, ναι, με πώς είδε. Πώς γνωριστήκατε? Με προξενιό, το έχω ξαναπεί, είμαι γυρογραφική, φοβάμαι. Με προξενιό. Ναι, ο Βλοντάκης μας προξένεψε. Με είχε δει σε ένα περιοδικό, ο Δημήτρης, του άρεσα πολύ. Όταν γίνεται, ας πούμε, με προξενιό, έχω μια ωραία φίλη και τα λοιπά. Εντάξει, βέβαια, εσύ ήταν επώνυμο, οπότε ήξερα από πριν με ποιον. Αυτός, ναι, με ήξερε, εγώ δεν τον ήξερα όμως. Δεν ήξερες. Πήγα στα τυφλά λίγο. Όταν τον είδες πρώτη φορά, τι είπες? Δεν έπεσα κάτω. Α, δεν έπεσες κάτω, δεν τρελάθηκες. Και. Μετά τρελάθηκα. Τη δεύτερη φορά έπεσες κάτω. Όχι, σιγά-σιγά γνωρίζοντάς τον. Δίνεις την εντύπωση ότι όσο περνάει ο καιρός. Που έρχονται, ήρθαν δύο παιδιά στη ζωή σας που δεν είναι όλα ρόδινα, έχουν και ευθύνες και τρέξιμο και μπορεί και κάποιες δύσκολες στιγμές. Ότι όμως όσο πέρα καιρό είσαι πιο ερωτευμένη. Κοίταξε, ο Δημήτρης, εκτός από πολύ όμορφος άντρας, έχει και ένα χαρακτήρα που δεν μπορείς εύκολα να τον βαρεθείς ή να τον συνηθίσεις σε εισαγωγικά. Τα μυστικά, Γιώργο, δεν θα στα πω. Για πες, όχι, πες με μερικά. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, έχει ένα. Όχι απρόσιτο, γιατί εγώ τώρα δεν τον βλέπω έτσι. Έχει ένα cool πράγμα που ναι. Είναι πολύ ωραίο στον άντρα αυτό. Ναι. Δηλαδή, δεν μιλάει πάρα πολύ, δεν. Έχει ένα ωραίο στυλ. Τώρα αυτό που λες. Έρχεται κόντρα. Τι λέει, όχι, λέει. Τι είναι αυτό που ξέρει, δεν μιλάει πολύ. Δεν είναι ότι δεν μιλάει στο σπίτι. Έχει ένα. Έχει ένα μυστήριο. Ναι. Δεν τα δείχνει όλα, ας πούμε, από αυτά που σκέφτεται. Ναι. Δεν μπορείς να καταλάβεις πάντα. Δεν μιλάει τόσο πολύ ενώ να μου κάνει τέτοια κοπλιμέντα, να μου λέει τι ωραία που είσαι. Δεν μιλάει πολύ. Μου κάνει την αυτοπεποίθηση μου πολύ, μου την τονώνει. Αλλά ή τώρα, ας πούμε, στο παιχνίδι, μου λέει καλύτερη. Ζουν τέλεια. τέτοια. Αλλά. Είσαι όμως πολύ καλή. Σε ευχαριστώ. Αλλά έχει ένα cool πράγμα που αφήνει πάντα να υπάρχει ένα μυστήριο. Είναι αρενοπό αυτό. Ναι. Άλλο παιδί θα κάνετε. Δεν νομίζω ότι έχω αντοχές για τρίτο. Αν ήμουν πιο μικρή, δεν θα το σκεφτόμουν. Θα έκανα. Γιατί ναι. Εγώ είμαι το τρίτο, το καλύτερο, να ξέρετε. Το μακρύτερο, λέω, γιατί είμαι πιο ψηλή. Ο Δημήτρης τι λέει. Θέλει. Κοίταξε, ο Δημήτρης δεν ξέρω αν θα είχε αντίρρηση για τρίτο. Απλά πιστεύω ότι η εποχή δεν βοηθάει από την άποψη ότι πρέπει να είσαι πάνω από τα παιδιά πια. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί να κάνει μόνο του τίποτα. Να το αφήσει στο πάρκο δεν μπορεί μόνο του, πρέπει να είσαι εκεί. Να παίξει σπίτι σε θέλει. Να παίξει. Να πάει σχολείο πρέπει να το πας να το φέρεις. Παλιά, εγώ μεγαλώσα στην Ξάνθη. Πήγαινα σχολείο μόνη μου, πήγαινα στα αγγλικά μόνη μου, πήγαινα στο δύο μόνη μου, έπαιζα στη γειτονιά όλη μέρα έξω. Δηλαδή οι γονείς δεν είχαν αυτό το πράγμα, αυτή την έννοια να είναι πάνω από τα παιδιά.